Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρεφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, κυρία Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχη, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στην Βουλή, επιτρέψτε μου να επιχειρήσω να συνοψίσω αυτά τα οποία άκουσα και να καταλήξω και σε ορισμένες διαπιστώσεις που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι συνολικά χρήσιμες. Ξεκινώντας, θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά πάρα πολύ θερμά όλους όσοι βρέθηκαν στο πεδίο σε μια εξαιρετικά δύσκολη και μεγάλη πυρκαγιά, όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, όλα τα στελέχη της αυτοδιοίκησης, τους εθελοντές οι οποίοι κινητοποιήθηκαν σε πρωτοφανείς αριθμούς και πιστεύω ότι όλοι προσπάθησαν και έκαναν το καλύτερο δυνατό. Πλην όμως δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τις όποιες πρόσκαιρες εντυπώσεις. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη φωτιά, την μόνη μεγάλη φωτιά έως σήμερα, θέλω να ελπίζω, αυτού του καλοκαιριού, η οποία έκανε μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και προφανώς κατέστρεψε και πολλές περιουσίες. Το τι έγινε στη φωτιά είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και θα μελετηθεί όπως μελετάτε κάθε φωτιά η οποία ξεφεύγει και η οποία δεν τίθεται κάτω από άμεσο έλεγχο. Θέλω να τονίσω όμως ότι φέτος έχουμε αντιμετωπίσει πάνω από 4.000, σχεδόν 4.000 πυρκαγιές. Πάρα πολλές από αυτές ήταν στην Αττική. Αυτή ήταν δυστυχώς η μόνη φωτιά η οποία ξέφυγε, παρά το γεγονός ότι και σε αυτήν την φωτιά υιοθετήθηκε το σωστό, όπως απεδείχθη σε πάρα πολλές άλλες φωτιές, δόγμα της πολύ γρήγορης πρώτης προσβολής. Για λόγους όμως οι οποίοι πρέπει να αναλυθούν, η φωτιά αυτή ξέφυγε, είχε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κινήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και έκανε τη ζημιά την οποία όλοι σήμερα γνωρίζουμε. Θα κρατήσω μόνο ως μία μικρή θετική υποσημείωση μέσα σε αυτήν την έτσι, πολύ αρνητική εικόνα την οποία όλοι σας είχατε την ευκαιρία να διαπιστώσετε, το γεγονός ότι το υψηλό δάσος το οποίο κάηκε σε αυτή τη φωτιά ήταν σχετικά περιορισμένο σε σχέση με άλλες φωτιές της Αττικής. Η καύση δεν ήταν τόσο έντονη, κάτι το οποίο θα διευκολύνει στην διαδικασία της φυσικής αναγέννησης και ότι η γεωμορφολογία του εδάφους είναι τέτοια, το οποίο σημαίνει ότι τα μέτρα συγκράτησης των εδαφών και οι αντιδιαβροτικές παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν δεν θα χρειαστεί να είναι τόσο εκτεταμένες, είμαι πολύ προσεκτικό στα λόγια μου, σε σχέση με άλλες φωτιές τις οποίες είχαμε στο παρελθόν αντιμετωπίσει στην Αττική. Αυτά όσον αφορά τη φωτιά αυτή κατά αυτή. Είμαστε όμως σήμερα εδώ. Πρώτον, για να συζητήσουμε ότι τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής ως προς τα ζητήματα της αποκατάστασης, της κάλυψης των ζημιών που αφορούν τις περιουσίες των συμπολιτών μας οι οποίοι επλήγησαν. Θέλω να τονίσω ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει πια στη διάθεσή της ένα πλαίσιο κρατικής αρρωγής το οποίο είναι δοκιμασμένο και το οποίο η απέτησή μας είναι να τρέξει πολύ γρήγορα και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε, διότι έχουμε χειριστεί και άλλες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών με πολλαπλάσιους δικαιούχους και εδώ πέρα κάθε περιουσία η οποία χάνεται είναι μια τραγωδία για τον ιδιοκτήτη και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το πλαίσιο το οποίο έχουμε δρομολογήσει πολύ γρήγορα να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, να ξαναπατήσουν στα πόδια τους, είτε μιλάμε για κατοικίες, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις. Και θέλω να γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα δοκιμασμένο πρόγραμμα το οποίο στους αριθμούς που έχουμε να διαχειριστούμε μπορεί και πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα. Ως προς τα ζητήματα τώρα της ευρύτερης αποκατάστασης των εδαφών και της αντιμετώπισης των αντιπλημμυρικών φαινομένων. Η Γενική Διεύθυνση Δασών, είδατε και την παρουσίαση του Κουντούφα, έχει πια μια μεγάλη εμπειρία στην γρήγορη χαρτογράφηση της επικινδυνότητας των περιοχών και στη δρομολόγηση των σχετικών έργων. Έχουμε καινούργια εργαλεία στην διάθεσή μας, όπως τους θεσμούς των αναδόχων τέτοιων παρεμβάσεων και αναδόχων αναδασώσεων.
και η βούλησή μας είναι να προχωρήσουν τα έργα πολύ γρήγορα, ώστε οι βασικές παρεμβάσεις να γίνουν εντός τέτοιου χρονικού πλαισίου, ώστε να περιορίσουμε στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό τα όποια πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλωθούν ως αποτέλεσμα ακραίων φαινομένων που μπορεί να έρθουν τους επόμενους μήνες. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία είπαν οι δήμαρχοι σχετικά με τα επίμαχα ρέματα τα οποία αφορούν τα Βρυλίσια και το Χαλάνδρι. Νομίζω ότι χρήζουν μιας ειδικής συζήτησης και σε συνεννόηση με την περιφέρεια, αλλά και τα αντιπλημμυρικά έργα στα οποία αναφερθήκατε. Νομίζω ότι είναι έργα τα οποία σίγουρα πρέπει να προτεραιοποιηθούν σε συνδυασμό προφανώς και με άλλα έργα τα οποία τρέχουν στην ευρύτερη Αττική. Γνωρίζετε ότι το ζήτημα της αντιπλημμυρικής οράκησης της Αττικής ήταν πάντα ένας γόρδιος δεσμός με έναν μεγάλο κατακαιρματισμό αρμοδιοτήτων, αλλά εδώ νομίζω ότι τα δύο ρεύματα στα οποία αναφερθήκατε είναι ρεύματα τα οποία πρέπει να προταχθούν. Σχετικές παρεμβάσεις νομίζω ότι είναι αρκετά προφανείς σε ποια έκταση πρέπει να γίνουν και μπορούν και πρέπει να γίνουν και θα γίνουν σύντομα και με την όποια δικιά μας στήριξη. Θέλω να πω δύο κουβέντες για τα ζητήματα τα οποία αφορούν συνολικά τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής. Πιστεύω ότι σε πολλά επίπεδα, και χαίρομαι γιατί είναι κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε και από τους αρμόδιους, έχουμε κάνει βήματα προόδου, αλλά προφανώς ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι όταν οι ίδιες οι εξελίξεις μας ξεπερνούν. Οφείλουμε όμως να κάνουμε μια αντικειμενική αποτύπωση του τι πήγε καλά, ποιες είναι οι παρεμβάσεις οι οποίες δούλεψαν, τι δεν πήγε καλά και πού πρέπει να βελτιωθούν. Και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος, τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, ότι οι παρεμβάσεις πρόληψης είναι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν πραγματικό αποτύπωμα, ειδικά όταν γίνονται στοχευμένα, ειδικά όταν γίνονται σε δάση τα οποία έχουν ιδιαίτερη οικολογική αξία και ειδικά όταν γίνονται σε περιοχές οι οποίες είναι κοντά στον αστικό πιστό. Το αναφέρεις και εσύ, Δήμαρχε, δεν είναι μόνη η περίπτωση του δικού σου δάσους. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν μέσα από τα τρία προγράμματα Αντινέρο δεν έχουν ξαναγίνει τις τελευταίες δεκαετίες, δεν ξέρω αν έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους σε αυτήν την έκταση. Όμως είναι επίσης δεδομένο ότι δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα καθαρίσει όλα τα δάση της χώρας ή και όλα τα δάση της Αττικής και γι' αυτό και το νέο σχήμα διαχείρισης δασών για το οποίο μίλησε ο Υπουργός, το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία γύρω από τα δασικά οικοσυστήματα, ώστε να υπάρχει και οικονομικό αντικείμενο μέσα από τη διαδικασία του καθαρισμού των δασών, έχει τόσο μεγάλη σημασία. Όμως κοιτάζοντας μπροστά, στέκομαι ιδιαίτερα στην απόλυτη προτεραιοποίηση εκείνων των δασικών οικοσυστημάτων που βρίσκονται πολύ κοντά σε οικιστικές περιοχές. Τα δάση τα παλαιότερα, το ανέφερε ο Βασίλης ο Ξυπολιτάς, τα οποία είναι και τα πιο επίφοβα πάντα στον ακαούν. Και η όλη δουλειά η οποία έχει γίνει μέχρι στιγμής και η οποία θα γίνεται σταδιακά αφορά μια διαρκή προτεραιοποίηση των περιοχών εκείνων οι οποίες έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα, ώστε να μπορούμε να προτεραιοποιούμε τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε ζητήματα πρόληψης ακριβώς σε αυτές τις περιοχές. Όσον αφορά τον καθαρισμό των δασών. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στο ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Δοκιμάσαμε κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της χώρας. Πιστεύω ότι ήταν αναμφισβήτητα μια πολύ μεγάλη επιτυχία και μια συλλογική κατάκτηση. Γιατί λέω συλλογική κατάκτηση, διότι νομίζω ότι πια έχει καταστεί κοινός τόπος και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το χαιρετήσω, διότι παρά τις στεναχώριες, την οργή, το θυμό που πάντα μπορεί να συνοδεύει με φυσική καταστροφή, αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια και ο καθένας πρέπει να κάνει το δικό του έργο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια κλιματική κρίση η οποία πια είναι μπροστά μας. Τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Δημήτρης είναι απολύτως αποκαλυπτικά ως προς την προστασία την οποία παρέχουν τα καθαρισμένα οικόπεδα στις ατομικές περιουσίες αλλά και τη διευκόλυνση τη μεγάλη στις προσπάθειες κατάσβεσης, διότι πολύ απλά η φωτιά δεν θα βρει την καύση μήλη να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα με την οποία συνέβαινε στο παρελθόν. Τα κάναμε όλα τέλεια στους καθαρισμούς, προφανώς και όχι. Το κάναμε για πρώτη φορά. Ήταν όμως μια μεγάλη επιτυχία πάνω στην οποία πρέπει να χτίσουμε.
θα είμαστε πιο έτοιμοι του χρόνου, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους Δήμους με τις αποκομιδές των κλαδιών και των πόρτων, τα οποία προκαθαρίσει. Προφανώς και θα είμαστε. Όμως αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία συλλογικής δράσης, την οποία πρέπει συνολικά να κεφαλοποιήσουμε, εάν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα τις δικές μας περιουσίες. Δείτε το παράδειγμα της Διόνης. Ήταν πολύ εντυπωσιακό, όπως φάνονταν και από τον δορυφόρο. Εκεί που είχαμε πρακτικά καθαρισμένες περιοχές, είχαμε ουσιαστικά ελάχιστες ζημιές και ουσιαστικά σταμάτησε και η φωτιά εκεί πέρα. Άρα αυτή είναι μια πολιτική στην οποία θα επιμείνουμε. Σκεφτόμαστε ήδη με το οποίο πρέπει να κάνουμε του χρόνου και είναι μια πολιτική στην οποία θα χρειαστούμε πολύ μεγαλύτερη στήριξη και από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Και το ζήτημα εδώ, ξέρετε, δεν είναι ούτε το πρόστιμο, ούτε η τιμωρία. Είναι η αυτονόητη υποχρέωση την οποία έχει ο καθένας να προστατεύσει την περιουσία του και ταυτόχρονα να συνδράμει σε μια συλλογική προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό τουλάχιστον έχει γίνει πια κοινός τόπος όλων μας και πάνω σε αυτήν την πολιτική θα μπορούμε να χτίσουμε έτσι ώστε του χρόνου να είμαστε καλύτεροι, του παραχρόνου να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Δεν θα πω στα επιχειρησιακά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των φωτιών, γιατί έχουμε πολύ πιο αρμόδιο εδώ πέρα και ούτως αλλιώς θα έχουμε και μια ευκαιρία στο τέλος της αντιμετωπιστικής περίοδου να κάνουμε έναν απολογισμό συνολικό στη Βουλή για το τι πήγε καλά και το τι δεν πήγε καλά. Θα επαναλάβω όμως ότι η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πολύ, το γνωρίζετε και εσείς. Δεν υπάρχει πια καμία σχέση ως προς την ταχύτητα με την οποία βλέπουμε τις φωτιές σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν. Και αυτό ναι, θέλει ένα συνδυασμό ντρόουν, καμερών, αλλά δημιουργούμε ήδη μια τεχνολογική υποδομή η οποία μας επιτρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα τις φωτιές και να υιοθετούμε φυσικά το δόγμα της πρώτης προσβολής με πολύ πιο επιθετικό τρόπο από ό,τι το έχουμε κάνει και προφανώς υπάρχουν πολλές ακόμα επενδύσεις τεχνολογικές οι οποίες θα γίνουν καθώς το πρόγραμμα υγιής θα υλοποιείται έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια τεχνολογική υποδομή τέτοια που να μας επιτρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν μπροστά και όχι πίσω από το πρόβλημα. Όπως πιστεύω ότι έχουμε κάνει και σημαντικά βήματα στα ζητήματα του συντονισμού και μεταξύ του Υπουργείου, της Πυροσβεστικής, των Δήμων, της Περιφέρειας, των Δασαρχείων. Δεν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα στο παρελθόν. Νομίζω ότι κάποιοι είστε και παλαιότεροι εμού, αλλά έχετε διαχειριστεί και άλλες φωτιές. Έχουμε κάνει βήματα πρόοδου σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να κεφαλοποιήσουμε. Να κλείσω λέγοντας ότι προσβλέπουμε πολλά από την καλύτερη οργάνωση και των Δήμων. Άκουσα με πολύ προσοχή αυτά τα οποία είπες, Βασίλη, για τον ρόλο του ΣΠΑΠ και νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε κάποιες χρηματοδοτικές δράσεις περαιτέρω ενίσχυσης του, ώστε σε συντονισμό πάντα με αυτά τα οποία κάνουμε σε κεντρικό επίπεδο, γιατί δεν θέλουμε εδώ πέρα να δημιουργούμε διπλές και τριπλές δομές, δηλαδή να γνωρίζουμε ποιος κάνει τι, ποιος είναι υπεύθυνος γιατί, και ποιος αναλαμβάνει να δρομολογήσει οποιαδήποτε επένδυση. Έχουμε, όπως είπα, και τη δυνατότητα των ιδιωτικών χορηγιών, οι οποίες μας έχουν βοηθήσει να κινηθούμε πολύ γρήγορα και νομίζω ότι κάποια από τα ζητήματα τα οποία έθιξες, ειδικά για την ενίσχυση, θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, ώστε να μπορούμε σχετικά γρήγορα να υπάρχει μια ενίσχυση σε βασικές υποδομές, οι οποίες προφανώς και θα μας είναι παντελώς απαραίτητες. Και τέλος, να αναφερθώ σε κάτι το οποίο είπε ο Δήμαρχος Αλανδρίου και το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Τα ζητήματα της πολεοδόμησης και της τακτοποίησης των εκκρεμωτήτων από την εκτός σχεδίου δόμηση. Θα υπάρχει όσο θα τον μεγαλύτερη στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι μια πολιτική την οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Ξέρετε πόσο δύσκολη είναι, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς που είστε στο πεδίο. Είναι όμως απολύτως απαραίτητο να ξεπερνάμε τις τοπικές αντιδράσεις και εκεί που μπορούμε να οργανώσουμε περιοχές οι οποίες χτίστηκαν σε άλλες εποχές, με άλλες προτεραιότητες και με άλλα χαρακτηριστικά, να μπορούμε να το κάνουμε. Θα έχετε στήριξη από εμάς σε αυτήν την προσπάθεια. Είναι σαφές ότι όπου υπάρχει οργάνωση του χώρου, τα πράγματα λειτουργούν πολύ καλύτερα και οι φωτιές κάνουν πολύ μικρότερη ζημιά σε σχέση με τις περιοχές εκείνες οι οποίες είναι ανοργάνωτες. Τέλος, τα ειδικά ζητήματα τα οποία αφορούν
το Δήμο της Πεντέλης, να επιμείνω ιδιαίτερα στην ανάγκη να υπάρξουν οι άμεσες παρεμβάσεις οι οποίες θα αλλάξουν νομίζω και την ψυχολογία του κόσμου. Απομάκρυνση των κομμένων δέντρων, τις πρώτες εντροφητεύσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν με φυτά τα οποία θα μας υποδείξουν οι ειδικοί δύο σημειακές αναδασώσεις έχω κρατήσει εγώ ειδικά για το Δήμο της Πεντέλης, τις οποίες νομίζω ότι μπορούμε να τρέξουμε. Μία αφορά το λόφο του αστεροσκοπίου, τον οποίο επισκέφτηκα, και η άλλη αφορά τη Μονή Πεντέλης, που είναι δύο εκτάσεις αυστηρά περιχαρακωμένες, όπου μπορούμε σχετικά γρήγορα, νομίζω, να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον. Και βέβαια και το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο κάει και έχουμε ήδη. Έχει ασχοληθεί προσωπικά ο Υπουργός Υποδομών. Έχουμε ήδη τον δωρητή, ο οποίος θα αναλάβει να το κατασκευάσει καλύτερο από ό,τι ήταν, στο χρονικό διάστημα το οποίο θα μας υποδείξουν οι αρμόδιοι. Πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί, όχι εντός ενός δύο μηνών, αλλά θα ολοκληρωθεί σύντομα, εν πάση περιπτώσει, έτσι ώστε να μπορέσει να κλείσει και αυτή η πληγή. Και τέλος, μιας και αναφέρθηκε στο ζήτημα των ρεμάτων, νομίζω ο τρόπος με τον οποίο, και αυτό είναι ένα πολύ ειδικό θέμα, τρόπος με τον οποίο οι φωτιές φτάνουν και μπαίνουν στα ρέματα και τι ζημιά μπορούν να κάνουν μέσα από τα ρέματα και πού μπορούν να φτάσουν οι φωτιές, διότι εδώ πέρα είδαμε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε φυσική συνέχεια μεταξύ της φωτιάς. Η φωτιά πήδηξε οικοδομικά τετράγωνα ολόκληρα. Σίγουρα τα ρέματα κάνουν μεγάλη ζημιά. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει, Βασίλη, να το αντιμετωπίσουμε με ακόμα περισσότερο επιστημονικό υπόβαθρο για να καταλάβουμε ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση φωτιών που μπορεί να φτάνουν σε τέτοιου είδους ρέματα και με αυτόν τον τρόπο να μπουν εντός του αστικού ιστού. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι ως κυβέρνηση, σε αυτό το οποίο λέμε, είμαστε πολύ συνεπείς. Πιστεύω ότι έχετε ούτως αλλιώς μια πολύ καλή συνεργασία, όχι μόνο με το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και με όλα τα Υπουργεία, και είμαστε εδώ, όπως είπα, για να επιλώσουμε τις πληγές, για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αλλά και για να κεφαλοποιούμε, θα το τονίσω αυτό, να κεφαλοποιούμε τα σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουν γίνει. Καταλαβαίνω πάντα την ανάγκη για εύκολη κομματική αντιπαράθεση. Εξάλλου, πολιτική ζωή τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει, δυστυχώς, να ξεφύγει από μια τοξικότητα και μια πόλωση που δεν νομίζω ότι ταιριάζει στα προβλήματα των πολιτών. Αλλά οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Για να απλά αναζητούμε μονίμως πρόσωπα και υπευθύνους, και αυτό το οποίο επιβάλλεται είναι να μπορούμε να αξιοποιούμε όσο το δυνατόν καλύτερα την καλύτερη γνώση, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία την οποία έχουμε στη διάθεσή μας, για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα τα οποία δυστυχώς θα είναι εδώ και θα μας συνοδεύουν πια, διότι η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα και έχει πολλές εκφάνσεις. Δεν έχει εκφάνσεις μόνο τις φωτιές, δυστυχώς έχει και άλλες. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και καλή δύναμη.